Στην τελική ευθεία, οι προετοιμασίες για την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύνδεση με το Λονδίνο και τον Θανάση Γκαβό. Θανάση, ανακοινώθηκε και επίσημα το πρόγραμμα της τελετής και πάμε να δούμε τα σημεία που ξεχωρίζουν τις προσωπικές πινελιές του βασιλιά Καρόλου αλλά και τις λεπτομέρειες για το θρόνο. Ναι, πολλά στοιχεία που συνδέουν με παράδοση χιλιετία σε αυτή τη τελετή, αλλά και προς τα αφαιρέσεις για να αντιπροσωπεύεται καλύτερα η σύγχρονη πολυπολιτισμική βρετανική κοινωνία. Αναμφίβολα, ένα βασικό στοιχείο που συνδέει με την παράδοση αλλά και με τους προγόνους του είναι η επιλογή του Καρόλου να χρησιμοποιηθούν οι δύο τελετουργικοί θρόνοι για τον ίδιο και την Βασίλισσα Καμίλα που είχαν χρησιμοποιηθεί στη στέψη της Ελισάβε το 1953, αλλά και δύο επίσημοι θρόνοι από την τελετή για τον Γεώργιο τον Έκτο το 1937. Βέβαια, η φαντές και κεντητές λένε με προσοχή έχουν αντικαταστήσει τα βασιλικά εμβλήματα σε μια διαδικασία που έχει πάρει αρκετές εβδομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα, σημαντική αλλαγή θεωρείται το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην πομπή μέσα στο ναό θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι άλλων από το χριστιανισμό θρησκειών, από το Ισλάμ και τον Ινδουισμό μέχρι και τον Ζωροαστρισμό. Μάλιστα στην ευλογία, μετά από την ενθρόνηση, θα την δώσουν στο βασιλιά όχι μόνο προκαθήμενος της Αγγλικανικής Εκκλησίας, αλλά και εκπρόσωποι των υπολείπων χριστιανικών δογμάτων, μεταξύ αυτών και ο Ελληνορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος Θυατήρας και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας. Και για πρώτη φορά στην ιστορία, πιστεύετε, θα ακούσουμε έναν μονάρχη να διαβάζει δυνατά μια προσωπική προσευχή, στην οποία θα λέει πως θα προστατεύσει όλες τις θρησκείες. Η πιο σημαντική αλλαγή για τους Βρετανούς είναι το γεγονός ότι ο όρκος πίστης που παραδοσιακά έδινε στο βασιλιά η αριστοκρατία κατά την τελετή, πλέον θα δοθεί από το λαό. Μόνο ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο διάδοχος, θα ορκιστεί πίστη και στη συνέχεια ο αρχιεπίσκοπος του Κάτερμπερι θα ζητήσει από το εκκλησίασμα στο ναό και όσους παρακολουθούν από την τηλεόραση την τελετή να αναφωνήσουν «Ζήτω ο βασιλιάς». Και σε ό,τι αφορά το αμυγός ελληνικό χρώμα, η βυζαντινή ψαλμοδία από το σύνολο βυζαντινών ψαλμών αποκαλύφθηκε ότι θα είναι ο 71ος ψαλμός με τον οποίο ζητείται η ευλογία του Θεού στον βασιλιά, τον Σολομώντα εν προκειμένου, και μάλιστα αυτός ο ψαλμός θα είναι τυπωμένος στην ελληνική γλώσσα, Λένα, στο πρόγραμμα, στο επίσημο πρόγραμμα της τελετής, και θα το ακούσουμε από το επταμελές ψαλτικό σύνολο τις στιγμές λίγο πριν από την κορύφωση της τελετής, που δεν θα είναι άλλη από τη στέψη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Είναι αναμονή λοιπόν το Σάββατο 6 του μήνα η τελετή στέψης. Σε ευχαριστούμε πολύ.